Γεια σας καλοί μου φίλοι. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πραγματικά πανέμορφο σχέδιο με βελόνες. Το βασικό είναι ότι είναι πραγματικά πανεύκολο για να φτιάξουμε πανέμορφα πλεκτά. Είτε είναι πανέμορφες ζακετούλες, είτε είναι κουβέρτες, είτε είναι κασκόλ, είτε είναι λαιμός, είτε είναι σκούφος. Είναι πραγματικά διπλασιάζει το πάχος. Έφτιαξα δύο δειγματάκια με ένα λεπτό νηματάκι, για να δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το σχέδιο. Έχω πλέξει επίσης, το ίδιο σχεδιάκι πλεγμένο με διπλό νηματάκι, παχουλό, για να σας αποδείξω ότι επίσης, πλέκοντας με χοντρό νηματάκι, το σχέδιο είναι φανταστικό και πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Αποτελείται μόνο από δύο σειρούλες και αριθμός πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα είναι πολλαπλό του 4. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό το σχεδιάκι. Ακόμα άτομα που τώρα μαθαίνουν κάποιες πλέξεις, δεν θα δυσκολευτούν καθόλου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Εγώ στη βελόνα έχω ρίξει 18 πόντους. 4×4, 16 και από ένα πόντο ακριανό. Θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε κατευθείαν από την πρώτη μας σειρά. Όπως σας είπα, είναι αριθμός πόντων, είναι πολλαπλό του 4. Δηλαδή θα ασχοληθούμε με τεσσαράκια. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο απλεκτό, στη συνέχεια βάζουμε τη βελόνα ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο πόντο. Κοιτάξτε, βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα προς τα πάνω, προσπαθούμε να μην το σφίγγουμε, κάνουμε ρίξιμο και στη συνέχεια πλέκουμε δύο πόντους μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια, επόμενους δύο πόντους, επίσης τους πλέκουμε δύο πόντους μαζί. Είναι το πρώτο τεσσαράκι. Συνεχίζουμε. Πάλι, μετά το δεύτερο πόντο, ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο, βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και στη συνέχεια πλέκουμε δύο πόντους μαζί. Καλή. Στη συνέχεια, επίσης, πλέκουμε δύο πόντους μαζί καλή, είναι το δεύτερο τεσσαράκι. Συνεχίζουμε πάλι, ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο πόντο, βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και στη συνέχεια δύο πόντους μαζί, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια, επίσης, δύο πόντους μαζί καλή, είναι το τρίτο τεσσαράκι. Και τελευταίο, πάλι ενδιάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο πόντο, βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και στη συνέχεια δύο πόντους μαζί. Και επίσης, επόμενους δύο πόντους τους πλέκουμε μαζί. Καλή. Και πόντος ακριανός. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού, στη δεύτερη σειρά, σηκώνουμε το πρώτο πόντο, στη συνέχεια πλέκουμε το πρώτο πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. 1, 2, 3. Είναι το πρώτο τεσσαράκι. Πάλι, ένα πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. Συνεχίζουμε. Ένα πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. Και πάλι, ένα πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. Και πόντος ακριανός.
πλέξαμε πρώτες δύο σειρούλες. Και αυτές σειρές, αυτές δύο σειρές, επαναλαμβάνουμε. Ας πλέξουμε άλλες δύο σειρούλες για να δείτε πιο καθαρά. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο ακριανό, άπλεκτο, και πάλι μετά το δεύτερο πόντο βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και στη συνέχεια δύο πόντους μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια δύο πόντους μαζί. Έχουμε εδώ πόντο καλή και πόντο ανάποδο. Τους δύο πόντους τους πλέκουν μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Πάλι, επόμενη τετράδα. Βάζουμε τη βελόνα μετά το δεύτερο πόντο, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και δύο πόντους μαζί καλή. Στη συνέχεια, επόμενους δύο πόντους επίσης τους πλέκουμε μαζί καλή. Συνεχίζουμε επόμενη τετράδα. Πάλι μετά το δεύτερο πόντο βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και στη συνέχεια δύο πόντους μαζί καλή. Και επίσης με επόμενους δύο πόντους τους πλέκουμε και τους δύο μαζί βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Και τελευταία τετράδα. Πάλι μετά το δεύτερο πόντο βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε κλωστούλα, ρίξιμο, δύο πόντους μαζί και επόμενους δύο πόντους επίσης τους πλέκουμε μαζί καλή και πόντος ακριανός. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού, δηλαδή στην δεύτερη σειρά, θα πλέξουμε το πρώτο πόντο καλή και επόμενους τρεις πόντους θα τους πλέξουμε ανάποδα, πρώτη τετράδα. Ένα πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. Ένα πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. Ένα πόντο καλή και τρεις πόντους ανάποδα. Και πόντος ακριανός. Λοιπόν, πλέξαμε δύο φορές από δύο σειρές. Τώρα φαίνεται πιο ξεκάθαρα το σκυλιάκι μας. Πραγματικά είναι απίστευτο, απίστευτα αφράτο το σκυλιάκι και είμαι σίγουρη πως δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Και συνεχίζοντας αυτές τις σειρούλες θα μας μπει αυτό το καταπληκτικό σκυλιάκι. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, να μου γράφετε στο κανάλι μου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και ως συνήθως σας καλώ στο κανάλι μου να κάνετε δωρεάν εγγραφή, να είστε ενημερωμένοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.